Ο μεγαλύτερος tour operator του κόσμου διευρύνει την επενδυτική της δραστηριότητα στη χώρα, όπου ήδη δαπανά μισό δισεκατομμύριο ετησίως για αγορά ταξιδιωτικών πακέτων και υπηρεσιών. Ο ισχυρός άνδρας της TUI συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, με τον οποίο συζήτησε τα νέα επενδυτικά του σχέδια που περιλαμβάνουν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε επιλεγμένους προορισμούς και νέες ξενοδοχειακές μονάδες, με την παράλληλη παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Έχουμε χρόνια φιλία με την Ελλάδα, φέροντας ξένους επισκέπτες τα τελευταία 40 χρόνια. Και με την Υπουργό Τουρισμού συνεργαζόμαστε ώστε να έρθουν ακόμη περισσότεροι στην υπέροχη χώρα σας. Διακινεί περισσότερους από 2 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως στην Ελλάδα και ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα τους αυξήσει την επόμενη χρονιά κατά 300.000. Μέσω της TUI έρχεται στην Ελλάδα και το 60% των Γερμανών, ενώ ήδη κατέχει σημαντικά μερίδια σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Κρήτη και Ρόδο. Δουλεύουμε πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά ο τουρισμός να τονώσει τις τοπικές οικονομίες αλλά και ολόκληρη την οικονομία της χώρας. Και τέτοιες σχέσεις στρατηγικής συνεργασίας όπως με την TUI είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η περαιτέρω διείσδυση της TUI στην ελληνική αγορά αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τον ελληνικό τουρισμό, από τον οποίο φάνηκαν και τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας. Οι ξενοδόχοι ωστόσο επισημαίνουν ότι για να συνεχιστεί η θετική πορεία απαιτείται η εξασφάλιση ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και η αντιμετώπιση των παράνομων καταλυμάτων, τα οποία υπολογίζονται σε 40 με 50.000, με τα έσοδα που διαφεύγουν από την οικονομία να υπολογίζονται σε περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Βλέπαμε σε κάποιες περιπτώσεις προορισμών ότι οι αφίξεις ήταν σε διψήφιους αριθμούς, ενώ η πραγματική αύξηση των εισόδων ήταν σε μονοψήφιους αριθμούς, που συνέμενε ότι κάτι εξέφευγε, κάποιο δεν καταγραφόταν. Παρά το γεγονός ότι το home port παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και η κρουαζιέρα κινείται σε ανωδική τροχιά. Την τελευταία δεκαετία η κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας σημείωσε άνοδο 151%, ενώ στο ενεάμινο φέτος καταγράφηκε αύξηση 12,5% σε σχέση με πέρυσι. Είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου και χθες και σήμερα έχουμε δεκάδες χιλιάδες επιβατών, πράγμα που δεν συνέβαινε τα άλλα χρόνια. Πιστεύουμε ότι το 2014 θα είναι μια θετική χρόνια. Σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΛΠ, και οι νέες θέσεις ελιμενισμού κρουαζιεροπλοίων νέας γενιάς. Ως κίνητρο για την ενίσχυση του home porting στον Πειραιά, ο Υπουργός Ναυτιλίας ετοιμάζει πρόταση στις μεγάλες εταιρείες για την κατασκευή και την εκμετάλλευση του νέου τερματικού σταθμού κρουαζιέρας μέσω σύμβασης παραχώρησης. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις. Άρα, πάνω στο καινούργιο προβλήτα, ο οποίος θα κατασκευαστεί, θα προσκαλέσουμε ανοιχτά τις εταιρείες να κάνουν το δικό τους σταθμό επιβατών. Το στίχημα όμως παραμένει η εμπέδωση στους διεθνείς παρόχους κρουαζιέρας, του αισθήματος ασφάλειας και της σταθερότητας στο Αιγαίο σε σχέση με το κλίμα που επικρατεί στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Να απευθυνθούμε στις εταιρείες τις μεγάλες που εδρέγουν στο Μαϊάμι κυρίως και να τους εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα είναι ο ασφαλέστερος προορισμός στην περιοχή μας, τα ελληνικά νησιά είναι τα ωραιότερα νησιά του κόσμου.